Πίσω στα δικά μας εξαρθρώθηκε σπήρα Γεωργιανών διαρρηκτών που λειτουργούσε στα πρότυπα της μαφίας. Κεντρικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα είχε μια γυναίκα, η οποία συμμετείχε ενεργά στις εισβολές στα σπίτια, ενώ ως δόλωμα οι δράστες χρησιμοποιούσαν ακόμα και ένα 12χρονο παιδί. Χτύπησαν το κουδούνι πάνω και πήγα στο μάτι και είδα ότι ήταν 3 άτομα. Ο ένας είχε σκύψει για να ανοίξει την πόρτα. Και έδωσα εγώ μια κλωτσιά στην πόρτα και φύγανε στο δευτερόλεπτο. Αυτή ήταν ίσως από τις σπάνιες περιπτώσεις που οι ένοικοι ενός διαμέρισματος γλίτωσαν από τα νύχια της πείρας των Γεωργιανών καθαρά από τύχη. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες πάθαιναν σοκ όταν γυρνούσαν ανυποψίαση στο σπίτι και έβλεπαν την πόρτα παραβιασμένη. Ήρθε η κοπέλα από τη δουλειά της και βρήκε την πόρτα της ανοιχτή. Ήρθε τρέχοντας σε μένα και φοβόταν να μπει μέσα. Και πήγα κι εγώ μαζί. Τι είδατε μέσα? Όχι, τα είχαν σκορπίσει όλα μέσα στο σπίτι. Δεν είχαν αφήσει τίποτα όρθιο. Η Σπύρα επέλεγε γειτονιές όπου γίνονταν λαϊκή αγορά για να λείπουν οι ένοικοι των διαμερισμάτων. Πρόσωπο κλειδί ήταν μια 32χρονη που όχι μόνο είχε το ρόλο του τουσιαδόρου, αλλά μετέφερε τα διαρρηκτικά εργαλεία, τα έδινε στους μπουκαδόρους, τα ξαναμάζευε μετά τη διάρρηξη, ενώ τους ενημέρωνε συνεχώς τηλεφωνικά εάν πλησίαζαν οι ιδιοκτήτες ή εμφανίζονταν η αστυνομία. Μπήκανε στο σπίτι αυτό. Μπήκανε στο σπίτι αυτό μέσα σε 20 μέρες και μπήκανε και στο σπίτι στο υπόγειο. Εδώ στα Πετράλωνα η συμμορία το ληστό χρησιμοποίησε ως δόλωμα ένα 12χρονο παιδάκι. Χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού του κυρίου Βασίλη, άνοιξε σύζυγός του και από εκεί και πέρα άρχισε η άγρια επίθεση. Ήρθε ένα μικρό παιδί, 12-13 χρονών. Χτυπάει την πόρτα, κουδούνι. Ποιος είναι? Λέει, σας παρακαλώ, μου δίνεις λίγο νερό. Και δίπλα, σαν τα καρακόλια, 3. Έφαγε 2 μπουνιές, την κάνανε κατάμαυρη, μπήκανε μέσα ένα 3 άτομα, κλέψανε, πήραν τα λεφτά, πήραν ένα ρολόι Rolex. Τα μέλη της οργάνωσης, για να πετύχουν το σκοπό τους, σχεδίαζαν να προβούν μέχρι και σε πλαστικές επεμβάσεις στα δάχτυλά τους, με σκοπό να αλλοιώσουν τα αποτυπώματά τους για να είναι σε θέση να αποπροσανατολίσουν τις αρχές σε περίπτωση σύλληψής τους. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 4 άτομα της πείρας. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 28 διαρρήξεις, με τη λία να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.